Αξίωσε η χάρη του Θεού μας που είναι Άγιος, με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, του Αυθέντη, του Δεσπότη και Πατέρα μας, Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο μας τόπο και να ψάλουμε με τις συνθήκες που επιτρέπει ο Θεός τον Εσπερινό και την Αυριανή Ορτή, κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος. Αυτή η ευλογημένη περιοχή της Παφλαγωνίας που γέννησε τον Άγιο Στυλιανό ήταν μια δυνατότητα που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για την ύπαρξή τους και μια δυνατότητα που πήρε ο Άγιος Στυλιανός για να αγιάσει τη ζωή του μέσα σε εκείνο τον τόπο και να τον αναδείξει και να ακούγεται μέχρι τις ημέρες μας η περιοχή αυτή της Παφλαγωνίας. Γεννήθηκε από οικογένεια χριστιανική, ευκατάστατη, αλλά η επιθυμία του ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο, να μονάσει για να μπορέσει να διακονήσει τον άνθρωπο ως ο φτωχότερος όλων, αλλά ο πλουσιότερος στην αγάπη του Χριστού. Και το κατόρθωσαν ότι ανέφηκαν οι γονείς του από τον κόσμο, το κατόρθωσε να μοιράσει την περιουσία του, το κατόρθωσε να μονάσει, και με την ευχή του γέροντά του να φύγει από το μοναστήρι και να ασκητέψει σε ένα σπήλαιο στην περιοχή πάντα της Παφλαγωνίας. Αλλά ενώ εκείνος ποθούσε την ησυχία, οι άνθρωποι έμαθαν πού ακριβώς βρίσκεται, ένιωσαν τη δυνατή πίστη του και έτρεξαν κοντά του για να πάρουν τη βοήθεια που χρειαζόταν ο καθένας. Και έτσι άρχισε αυτή η δυνατότητα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος να διώχνει δαιμόνια, να διώχνει τις αρρώστιες και επίσης να έχει μια μεγάλη φροντίδα και αγάπη για τα νήπια, αλλά και για τις άτεκνες μητέρες. Μας κάνει εντύπωση, πατέρες και αδερφοί μου, πόσο έντονα κοιτούν τα νήπια στην εικόνα των Άγιων, πόσο ο Άγιος Στυλιανός ζεστά κρατάει τα νήπια μέσα στις φασκές τους και πόσο εκείνα έχουν αποθέσει επάνω του όλη την ελπίδα για την ίαση. Αυτή η δυνατότητα, αυτή η σχέση μεταξύ του Αγίου και του Νηπίου, αυτή η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού του, αυτή η δυνατότητα υπήρξε τότε, υπάρχει και σήμερα στη σχέση των Αγίων με τον άνθρωπο, αλλά υπάρχει κυρίως στη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό. Αυτή η δυνατότητα του νηπίου, του άρρωστου και αυτή η δυνατότητα του Θεού, του παντοδύναμου, του γεμάτου αγάπη. Και βλέπουμε πως διασώζεται η πατρίδα του Αγίου Στυλιανού μέσα στα συναξάρια και μέσα στη μνήμη του Αγίου, πως διασώζεται η εκεί υπάρχουσα πίστη στις μέρες μας, ενώ έχει χαθεί από εκεί. Έτσι και σήμερα ο άνθρωπος σαν νήπιο βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού, και ο Θεός τον κρατάει με ζέστη, τον κρατάει με τη δυνατότητα της ίασης και τον κρατάει με τη δυνατότητα της φροντίδας για το μέλλον. Ο Άγιος Στυλιανός που γιορτάζουμε από απόψε για αύριο, ας μας δώσει τη δυνατότητα, πατέρες και αδελφοί μου, να ισχυροποιήσουμε την πίστη μας, να αισθανθούμε άνετα στην αγκαλιά του Χριστού μας,
να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία μας με τον τρόπο που επιτρέπεται, για να μπορέσουμε να δεχθούμε τη χάρη του Θεού, η οποία θα μας λυτρώσει και από τα δεινά του κόσμου τούτου, αλλά θα μας χαρίσει και την χαρά της παρουσίας Του στην αιωνιότητα. Αμήν. Γέννητο. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα τα έθη σας. Ευχαριστούμε, Πατέρα Αναστάση, για τη φροντίδα σου εδώ στο Εκκλησάκι, που η οικογένεια Κώστο που με τόση αγάπη έκτισε και οι διάδοχοι το φροντίζουν τόσο πολύ, μαζί με την υπόλοιπη μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστούμε για τη φροντίδα, ευχαριστούμε για την ωραία ψαλμωδία, τον γιατρό. Ευχαριστούμε εσένα που είσαι παρόν, Γιάννη, και μας φροντίζεις με κάθε τρόπο. Ευχαριστούμε τα Γιάννη και Βασίλη. Και ευχαριστούμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να είναι απόψε μαζί μας, αλλά οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Τους ευχόμαστε να είναι γεροί και δυνατοί για να βρίσκονται του χρόνου εδώ και να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Στυλιανού, για να χαρούμε όλοι μαζί την παρουσία του Αγίου στη ζωή μας. Αμήν. Πολλά τα έτσι.